Ερωτικό Πάσχα σε πρωτόγνωρες καταστάσεις καλούνται να περάσουν φέτος οι Ουκρανοί. Λίγο πριν την Ανάσταση του Θεανθρώπου, εκατομμύρια πολίτες τρέχουν μακριά από τα σπίτια και τις οικογένειές τους εξαιτίας της εισβολής της Ρωσίας στην χώρα τους. Ναι, μα δεν πλανούμε так далеко. Планы только на завтра. Вообще не знаю пока, честно. Встретили знакомые с Польши, а там посмотрим, как дальше будет. 50 και πλέον ημέρες μετά την έναρξη του εφιάλτη και οι προσφυγικές ροές δεν έχουν τέλειωμο. Σύμφωνα με τα τελευταία στοιχεία της Υπηρεσίας του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών για τους Πρόσφυγες, ο συνολικός αριθμός των ανθρώπων που έχουν εγκαταλείψει την Ουκρανία μέχρι στιγμής είναι πάνω από 4,8 εκατομμύρια, με τα 2,7 εκατομμύρια εξ αυτών να βρίσκονται στην γειτονική Πολωνία. Я думаю, что трошки лишилось. Я так як жінка відчуваю, що ще прямо тижня, два-три, і ми маємо вже побачити нашу перемогу. Εγκαταλείπουν την πατρίδα τους όπως, με μια βαλίτσα και μερικά ρούχα στο χέρι, μη αντέχοντας πια τους τρομακτικούς ήχους των σιρήνων. Какая-то паника, переживания за родных, за близких, за свой город. Не очень хочется, чтобы он подвергался разрушениям либо чему-то такому. Ну и тоже неохотно бегать в погреб там каждый какое-то время сирен. Что такая проблема? Было до этого, было прекрасно все. Собираются наши друзья, наши кумовья, уже повъезжали все из улицы. Я вот живу, вот сейчас перейду я. Αυτές τις μέρες του Πάσχα στα πολωνικά σύνορα βρίσκεται και ο Μπεν, εθελοντής από το Κεντάκι των Ηνωμένων Πολιτειών, φορώντας μια πασχαλινή στολή, καλωσορίζει τους πρόσφυγες από την Ουκρανία. I'm here to help. I'm dressed like this today because, as it turns out, it's a very traumatic experience for these people to come across the border. And if I can contribute a little, if I can put a smile on a kid's face, make it less stressful and traumatic, and just alleviate a little bit of the suffering. Ο Διεθνής Οργανισμός Μετανάστευσης εκτιμά ότι περισσότεροι από 12 εκατομμύρια άνθρωποι είναι εγκλωβισμένοι σε περιοχές της Ουκρανίας που υφίστανται επίθεση.